ξυπνήσαμε με την ελπίδα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι φτηνότερο και μάλλον θα κοιμηθούμε με την ελπίδα να έχει καλό καιρό το χειμώνα, να μην έχουμε κρύα. Τι ακριβώ έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι περάσαμε έναν Αύγουστο με αυτή την ελπίδα και μάλιστα δεν είναι ελπίδα η οποία βασίζονταν πάνω σε κάποια πληροφορία. Ήταν, υπήρχαν επώνυμε δηλώσει στελεχών τη κυβέρνηση. Mm -hmm. Συγκεκριμένα του Υφυπουργού Οικονομικών του κ. Μαυραγάνη. Καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Ε, νωρίτερα, μετά και από το δημοσίευμα των σημερινών των νέων, υπήρξε ε, διάψευση σε όλου του τόνου, επίσημη, ανεπίσημη, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το γραφείο του Γιάννη Τουρνάρα, ότι αυτό το θέμα όχι μόνο και δεν και θα τεθεί, ναι. δεν βρίσκεται καν στο κάδρο της, ε, των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Ναι. Βλέπουμε ε... εδώ πέρα την σχετική διάψευση. Δεν τίθεται θέμα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο Αυτό πρέπει να πούμε, Νίκο, είναι ότι το θέμα είχε τεθεί μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από την περασμένη άνοιξη, την προηγούμενη δηλαδή αξιολόγηση. Τότε είχε μελετηθεί αρκετά από μια επιτροπή που είχε συστήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ο Χρήσου Ταϊκούρα. Ε, Αμέσω, τα λέγα Μητρόικα το διέψευσε και μάλιστα ε, κατηγορηματικά. Ε, Λέγοντα πολύ απλά ότι θα ανοίξει πάλι η πόρτα στου ε, λαθρέμπορου ώστε να μπορούν να κάνουν ενόχλητη δουλειά του. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση όμω συζητά για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που πλήττονται, είναι τα αδιάθετα, τα περσινά του επιδόματος θέρμασης να τα διαθέσει φέτος ώστε να μεγαλώσει η πίτα των δικαιούχων. Αυτό είναι νομίζω το κρυφό χαρτί και μόνο σε αυτή τη βάση μπορούμε να συζητούμε. Θυμίζουμε ότι το κονδύλι του συνολικού ήταν περί τα 270-280 εκατομμύρια ευρώ, απορροφήθηκαν περίπου το 1 τρίτο, 1 τέταρτο, 80, 80 εκατομμύρια. εκατομμύρια ευρώ ακριβώς. Να πω τώρα το εξή: θα μα πει και ο πρόδρομο και ο Τάκη, που ξέρω ότι είχε μεγάλο κύκλο επαφών σήμερα. Ε, αυτό που κατάλαβα από τα τηλεφωνήματα και από το ρεπορτάζ είναι ότι το θέμα είναι υπαρκτό. Και ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το φόρο. Ε, υπάρχουν αρκετά σενάρια. Ένα που έλεγε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει από την αρχή, από τον Νοέμβριο δηλαδή. Ένα άλλο που λέει ότι θα μπορούσε να μην γίνει από τον Νοέμβριο, αλλά να γίνει αργότερα, ενδεχομένω μετά τα Χριστούγεννα. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται ότι η ενόχληση υπήρξε γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να βγαίνουν προς τα έξω υποσχέσεις ή να δημιουργούνται τέλος πάντων προσδοκίες, οι οποίες μετά μπορεί να μην επιβεβαιωθούν. Έτσι, Μα από λοιπόν... τι όμως μας είπε ο Νίκος, όλο, να... το, όλο, τον Αύγουστο αυτό το πράγμα συζητήσαν και με επίσημες δηλώσεις. Ελένη, δηλαδή τι, ποια, δεν ήταν διαρροή, Όχι, διαρροή για δεν να, είναι. να πούμε ότι... Αλλά από την άλλη μεριά πολλά mm. συζητώνται. Αυτό που δεν θέλει η κυβέρνηση λένε είναι να βγαίνει κάτι προς τα έξω που μετά να μην γίνεται. Έτσι λοιπόν, ναι, συζήτηση γίνεται, προφανώς. Ναι, είναι θέμα που θα χειριστεί ο Πρωθυπουργό όπως έγινε και με την ιστορία του ΦΠΑ στην εστίαση. Άρα, μέχρι να έχουμε κάτι και για λόγου και ουσιαστικού και επικοινωνιακού, δεν το αγγίζουμε. Ήταν η ιστορία. Και σε αυτή τη στρατηγική, που έχει και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, εντάσσεται και η κατηγορηματική διάψευση του Υπουργείου των Οικονομικών. Αυτό τουλάχιστον έμαθα εγώ δεν ξέρω αν, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, απλώ ναι. να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και την κατάσταση η πρώτη αξιολόγηση που θα γίνει από το πρώτο, θα λέγαμε, χείρημα μισθοφόρων του ΦΠΑ στην εστίαση. Γιατί αν τα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίε ότι μάλλον δεν πήγε καλά Δηλαδή, ε, η μείωση των, ε, των εισπράξεων, των εσόδων ήταν μεγαλύτερη από αυτή που αναμένουν από τι ε, υπηρεσίες εστίαση, δηλαδή από τα εστιατόρια. Τότε, ενδεχομένω η Τρόικα θα είναι πιο δύσκολο να καμφθεί και να Άξε. πει το ναι και στην κυβέρνηση. Έχει ανανάωση το Μανίκη. Η κυβέρνηση, επειδή έχει αυξηθεί αρκετά ο τουρισμό φέτο, είναι καλύτερο το σύνολο των, ε, των εσόδων από αυτό το τομέα. Θα δούμε πώ θα γίνει η διαχείριση. Υπάρχει ένα σενάριο, ναι, Νίκο. Ναι. Ένα αντίστροφο σενάριο ενδεχόμενη. Επέκταση του επιδόματο θέρμανση. Δεν ξέρω αν το είπε πριν ο Νίκο. Ναι, 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 ναι. Το, είπε. το έχασα. Α, Αυτό. Ότι ε, από τα περσινά περσέματα μπορεί φέτο να έχουμε κάτι που να διατηρηθεί και να μεγαλώσει η βάση. Αλλά πάντω θα συμφωνήσω και με την Ελένη, αν και δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Όντω τον Αύγουστο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση, ώστε στα ρεπορτάζ είχαμε πει και ακριβεί τιμέ. Περίπου προεξοφημένο ήταν ότι θα γίνει Ναι, σχεδόν δεδομένο ήταν. Νομίζω Γιατί... ότι εκεί, εκεί προσκρούει η κυβέρνηση ότι δεν θέλει κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και είναι στο παρασκήνιο η συζήτηση, να θεωρηθεί δεδομένο και να μην έχει ενδεχομένω και επικοινωνιακή επιτυχία. Τακί. Ε, Καταρχά, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. <κυκυκ> δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι τοποθέτησε πάρα πολύ σωστά στην αρχή. Επειδή μέρα με την ημέρα κάποια πράγματα αλλάζουν, διαφοροποιούνται. Ε, αν θέλει, τα ξαναβλέπουν από την αρχή. Γιατί για οικονομικά μιλάμε. Για την κυβέρνηση δεν είναι. Γιατί και ο Μαυραγάνη που το έλεγε, Κυβέρνηση ναι. είναι. Όχι, άλλο, άλλο θέλω να πω. Και ο Στουρνάρας που το έλεγε κυβέρνηση. Δεν, όχι, δεν, δεν λέω... Για <laughs> να λέμε ονόματα, Όχι, έτσι. λέω τώρα δεν υπάρχει... Ναι. Όχι δεν, Έτσι είναι, όπως το λες, δεν λέω κάτι άλλο. Το... Λέω όμως ότι κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα δηλαδή, διαμορφώνεται μία κατάσταση <laughs> στη χώρα. Μπορεί να έχει χάσει από κάπου, μπορεί να προ... πρέπει να προσθέσει κάπου αλλού. Ε... Καλό είναι να μην γίνονται αυτά βεβαίω όπω πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ με την Ελένη ότι υπήρξαν δηλώσει επίσημε, α πούμε, και δεν μπορεί να γίνεται. Όμω, ναι. αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι επειδή η διαχείριση και του τελευταίου ευρώ γίνεται μέρα με τη μέρα, Νίκο, και το ξέρουμε όλοι μα αυτό, ε, αντιλαμβάνεται κανεί ότι μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν στην πορεία. Πάμε στον Νίκο τώρα, γιατί έχει μια πληροφορία αποκλειστική σχετικά με του ελέγχου του φορολογικού, ειδικά σε όσου έχουν μπλοκάκι, Νίκο. Για πε μα. Λοιπόν, από την καταρχήν εκκρεμή η, η εκαθάριση περίπου 1.950.000 για να κρύβει διαφορολογικών δηλώσεων είναι οι περισσότερε τη τελευταία στιγμή. Ένα μεγάλο όμω όγκο αφορούν του αυτοαπασχολούμενου. Δηλαδή, 450.000 δηλώσει αφορούν τα λεγόμενα μπλοκάκια. Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, δηλαδή οι φορολογούμενοι που έχουν μπλοκάκια, έχουν κληθεί από την εφορία να παραδώσουν εντό 15 ημερών, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία για όλους, όλα τα δικαιολογητικά, τις αποδείξεις, τα τιμολόγια που έχουν κόψει να τα παραδώσουν είτε αυτοπροσώπω για ορισμένου είτε για άλλου δίνεται την δυνατότητα και μέσω ταχυδρομείου στι αρμόδιε εφορίε ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχο. Και οι πληροφορίε λένε ότι οι εφοριακοί έχουν την εντολή να ελέξουν απόδειξη-απόδειξη. Εάν αυτά που έχει δηλώσει ανταποκρίνονται στην αλήθεια σε όσα έχει Θα μου να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Το πρώτο είναι ότι νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν οι εφοριακοί. Ξέρουμε καλά ότι έτσι όπω έχει εξελιχθεί η οικονομία, τα μπλοκάκια είναι δυστυχώ για του πιο αδύναμου, αλλά παραδοσιακά είναι και για αυτού που φοροδιαφεύγουν πάρα πολύ. Άρα άριστα κάνουν και ελέγχουν. Απ' την άλλη, πε μα, Βρενίκο, πώ είναι δυνατόν οι εφοριακοί τη χώρα να σηκώσουν τέτοιο βάρο ελέγχων. Έχει αυτή τη στιγμή πραγματικά στι εφορίε, πολύ σωστά το διατυπώνει. Μάλιστα, πολλέ στην επαρχία κυρίω καταργούνται, άλλε βρίσκονται υποσυχώνευση. Πραγματικά επικρατεί και υπάρχει ένα τεράστιο όγκο δουλειά. Ωστόσο, θέλουν να περάσει το μήνυμα σε ομάδε πληθυζ... φορολογουμένων συγκεκριμένε, όπου υπάρχει σημαντική αιστεία φοροδιαφυγή κατά τη γνώμη του, όπω σωστά και εσύ παρατήρησε. Τα μπλοκάκια το ξέρουμε όλοι, γιατί παροχή υπηρεσιών, εκείνη η φωλιά τη φοροδιαφυγή. Και περνάνε υπερβολικά και σε πολλέ περιπτώσει ατεκμηρίωτα έξοδα. Έξοδα τα οποία δεν συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο τελικό φόρο. Θέλουν σε αυτέ τι κατηγορίε, θεωρούν ότι υπάρχει εκεί πέρα μεγάλο έδαφο, ώστε να μπορέσουν τους ελέγξουν φορολογικά και να βελτιώσουν κατά πολύ την εισπραξιμότητα από τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων.